κάνω εγώ εδώ σαν μία παγωμένη εικόνα και πού είναι το intro? Δεν έχουμε intro σήμερα, κορίτσια μου, γιατί κατά λάθος σβήστηκε και δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρω να το ξαναγυρίσω, γιατί είναι τεράστια διαδικασία και αυτό και από την αρχή. Οπότε κοίτα με εδώ και πάτησες play σε αυτό εδώ το βίντεο, καλά να πάθεις. Είμαι η Ελένη, καλώς όρισες στο κανάλι μου και ένα hot βίντεο σε περιμένει, γιατί σήμερα θα κάνουμε review από τα νέα releases που έχει κάνει η MVNA σε συνεργασία με τη Γιώτα Δρεβέλη. Πάμε αμέσως στο βίντεο! Πάμε λοιπόν, κορίτσια μου, να ξεκινήσουμε τούτο δω το μακιγιάζ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προετοιμάσουμε την επιδερμιδούλα μας. Έχω μπροστά μου τον μπάγκο της MUA. Ναι, άνετα, εγώ βγαίνω σε παζάρι τώρα και φωνάζω εδώ το καλό MUA, εδώ. Anyway, κοίταξε, δεν είναι όλο το skincare κομμάτι skincare που θα χρησιμοποιήσουμε MUA, αλλά το 59%. Εγώ, για να περάσω ένα τόνερ τώρα από την επιδερμίδα μου, θα χρησιμοποιήσω από Garnier το Micellar με βιταμίνη C, που στο έβαλα στα μη αγαπημένα του 22, αλλά δεν στο έβαλα, όπως είπαμε, για τη χρήση του ως τόνερ, αλλά για τη χρήση του ως makeup remover. Έχω κάνει φρύδι, ευτυχώς, μα ευτυχώς δεν το ξέβγαλα το φρύδι. Α, στο πω, δεν ξεβγάζει. Να, πες εδώ, τίποτα δεν έχει. Και πέρασε λίγο από το φρυδάκι. Πέρασε. Τέλος πάντων. Όχι, για να είμαι λες ψεύτρα και τρελή. Λοιπόν, το τόνε τώρα λοιπόν, αγαπημένες μου, θα απομακρύνει από την επιδερμίδα όλα τα μη απαραίτητα συστατικά της, έτσι ώστε να μην έχουμε κάτι που περιττό που δεν χρειαζόμαστε στην επιδερμίδα μας πριν βάλουμε το ωραιότατο το μακιγιάζ μας. Κάτω θα τα πετάω τώρα, γιατί το καλαθάκι είναι πιο εκεί. Δεν το φτάνω. Όπως πάντα, εγώ σε αυτή την περίπτωση που θα κάνω ένα μακιγιάζ χωρίς να είναι πρωινό, ώστε να έχει προηγηθεί το καλό το skincare, και δεν θέλω να κάνω ένα ολοκληρωμένο skincare ξανά μέσα στη μέρα, ενώ θα ξανακάνω το βράδυ, θα πάρω από MUA μαγικό προϊόν, το Pro Base Hydrating Hyaluronic Acid Facial Spray. Και επειδή αυτό το spray είναι πολύ επιθετικούλη, έχουμε πει, σε κάνεις μια ωραία καλή προσότητα να στάζει, να τρέχει στο χεράκι και έρχεσαι, μου το ταμπονάρεις χωρίς να χαλάσεις το φρύδι που μόλις έφτιαξες σε όλη την υπόλοιπη επιδερμίδα. Καλά τώρα, λευκό ζιβάνκο. Τώρα συνειδητοποιώ τι έχει να γίνει σήμερα. Θα πράσουμε και θα κάνουμε το ζιβάνκο το λευκό. Mm-hmm. Εγώ εννοείται θα σου πω το εξής. Ποτέ δεν βάφομαι ντυμένη. Αλλά πριν πάω να βάλω το... Αν είναι το μπλουζάκι έτσι, θα περάσει και θα τα κάνει όλα. Ξέρεις εσύ, έχεις δει το κόλπο. Φοράς ένα μαντίλι στο κεφάλι, περνάς από πάνω την μπλούζα, τσουκ, είσαι έτοιμη. Λοιπόν, με αυτό εδώ το προϊόν, αγαπημένοι μου, έχω ενυδατώσει την επιδερμίδα μου στο βαθμό που χρειάζεται για να βάλουμε το make-up μας μετά. Και με αυτό το αντίστοιχο under eye primer της ίδιας σειράς, θα ενυδατώσω την περιοχή κάτω από το ματάκι, για να μην μου σπάσει το concealer, για να φαίνεται πιο φρέσκια, πιο φρέσκο και πιο ωραίο το βλέμμα, να μην φαίνεται κουρασμένο, καταλαβαίνεις. Συν που τρέχεις όλη μέρα να τα προλάβεις όλα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτά τα δύο προϊόντα που βλέπεις εδώ τώρα, που μόλις χρησιμοποιήσαμε, είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου προϊόντα αυτής της εταιρείας. Τα χρησιμοποιώ καθημερινά, σε πολύ συχνή βάση, και είναι από αυτά που εννοείται θα ανανεώσω όταν τελειώσουν. Λοιπόν, βλέπεις, το περνάω τα μποναριστά και γλυκά. Το δέρμα μας, κορίτσια μου, εδώ κάτω από το μάτι είναι πάρα πολύ λεπτό, οπότε θέλει πάρα πολύ ευγενικό χειρισμό. Δώσε μου ένα λεπτό να βάλω νάτο και το λιποζάν μου για να κρατάει τα χείλη μου ενυδατωμένα. Θα κάνω τα μακιγιάζ. Και όταν έρθει η ώρα, να στρώσει ωραία και το lipstick. Πάει και αυτό. Λοιπόν, πάμε, κάτσε, γιατί θα τα κάνω μπάχαλο. Πού μπαίνεις εσύ? Εδώ έχω μπροστά μου τις Παναγιά στα μάτια. Πάμε να βάλουμε τώρα το primer. Θα σου πω για το primer.
Από την MUA έχω το Pro Base Mattifying Flawless Primer. Είναι ένα primer το οποίο mattifying, ματάρει την επιδερμίδα και όντως κάνει πολύ καλό matte αποτέλεσμα. Τώρα, τι, πού το, να το, τι μου παίζει εμένα. Τούτα εδώ μαζί είναι πολύ κακό συνδυασμός. Για μένα. Παρότι είμαι λιπαρή, παρότι δηλαδή εγώ μέσα στη μέρα θα βγάλω έντονη λιπαρότητα, ωστόσο μου κάνει πολύ σκληρό το αποτέλεσμα ενός πολύ matte primer και ενός πολύ matte. Χρήτσι, τι κάνω. Να τι κάνω, κάτσε να το ξαναβάλω αυτό μέσα. Έλεγα λοιπόν ότι δεν το εννοείς, άντε τώρα. Προσπαθώ να πω εδώ και πόση ώρα ότι για μένα αυτό εδώ το foundation είναι έτσι κι αλλιώς σκληρό για τη δικά μου γούστα. Ωραία. Θα ήθελα δηλαδή η NYX να βγάλει και ένα πιο flawless, πιο illuminating foundation. Αυτό εδώ, ναι μεν είναι πολύ ωραίο foundation, ωραία, είναι καλυπτικό, μπλεντάρεται ωραία, έχει αρκετά καλή διάρκεια, ωστόσο είναι τόσο βαρύ, που σε συνδυασμό και με αυτό το primer, θα μου πεις έχει τόσο άλλα primer η MUA. Έχω παραγγείλει ένα, το Rose, το περίμενα να έρθει στο τοπικό κατάστημα εδώ, της Κατερίνης. Τούτο εδώ, όμως, θα το προτιμήσω να το βάλω με ένα πολύ ενυδατικό ή πολύ λαμπερό foundation, έτσι ώστε να το φέρω σε ισορροπία. Αυτό εδώ, σε normal συνθήκες, θα προτιμήσω να το βάλω είτε με ένα πολύ ενυδατικό και λαμπερό foundation, ένα πιο jelly, όχι foundation, primer, είτε να το αναμίξω με ένα λαδάκι προσώπου. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω και τα δύο αυτά μαζί ταυτόχρονα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα του θα το αναμίξουμε, το έχουμε ξαναδεί αυτό, με το Dry Oil από τη Youth Lab που με έχει βολέψει πάρα πολύ αυτό το προϊόν για πάρα πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε πρώτα την εφαρμογή του primer, αφού σου τα είπα. Δηλαδή, τι θα σου πω εγώ τώρα. Αυτό εδώ το primer, ναι θα το ξαναπάρω, γιατί μου κάνει πολύ ωραία, μου συνδυάζεται απίθανα με τα πιο λαμπερά μου foundation. Και κάνει και έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Στράνει πολύ ωραία στην επιδερμίδα και δημιουργεί ωραίο καμβά. Κοίταξε τώρα, δεν γίνεται έτσι, κοπελιά. Ας καλά, μόλις τελειώσουμε με την επιδερμίδα θα τα σηκώσω πάλι για να τα κάνω σκατά. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Θα βάλουμε μια... πολύ ποσότητα στο χεράκι μας. Να σου πω την αλήθεια, αυτό το foundation δεν θα τρέξω να το ξαναγοράσω όταν τελειώσει. Δεν είναι από τα προϊόντα που δεν θα τελειώσω, θα το τελειώσω, αλλά δεν είναι από αυτά που αμάν και τι θέλω να έχω στη συλλογή μου. Περιμένω, ειλικρινά περιμένω να ανανεώσει και τη σειρά των foundation της η MUA και να βγάλει και πιο έτσι σούπα. Και για λόγους. Τόσο και αν έχει, εγώ το έχω πάρει χαμπάρι. Πες μου. Θα ξαναδώ μετά το βίντεο, θα μου πεις δεν έκανες έρευνα πριν. Όχι, νομίζω μόνο αυτό έχει, το Pro Base. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ή έχει και ένα stick νομίζω. Εντάξει τώρα αν αυτό εμένα με πέφτει βαρύ, φαντάζω το stick. Νομίζω έχει και ένα stick τώρα. Τώρα ξέρεις, θα κάνω εγώ τώρα. Μόλις τρώσω το foundation θα μπορώ να δω. Έτσι. Γιατί εγώ και εσύ τα κάνουμε όλα μαζί, βρε. Μαζί, ε. Ναι, real time είναι όλα τα βίντεο μου. Κάτσε να βρω το πινελάκι που θα τα πλώσω. Σου είπα εγώ πως θα βολεύομαι εδώ. Λοιπόν, έρχομαι και αρχίζω το ταμπονάρισμα. Και για να μην χάνουμε χρόνο που σου βγάζω κάτι βίντεο, ειλικρινά, οκ. Okay. Που βέβαια κάποιες από κάτω βλέπω ότι απολαμβάνεται και κότσε πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Δηλαδή εγώ όταν τελειώνω κάνω το τελικό μοντάζ, πατάω στο τέλος και αυτό το βιντεάκι το outro και βλέπω τον τελικό μου χρόνο, είμαι στο oh, προσπαθώ μετά να ξαναμπω στο μοντάζ, να δω τι κόβεται, τίποτα δεν κόβεται, στο λέω. Δεν μπορώ να κόψω τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος είμαι και κάθε φορά λέω δεν θα το δει άνθρωπος. Και να το δω θα το ξεκινήσω και μετά θα πω ένα άντε γεια. Δεν ξέρω πόσες από εσάς καταφέρνετε και φτάνετε στο τέλος αυτά τα βιντεάκια μου που κρατάνε και ώρα. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν γκρινιάζετε και δεν είστε τύπου κάνε πιο μικρά βίντεο να μπορούμε να σε βλέπουμε και τα λοιπά. Που αν μου το ζητούσατε θα το έκανα. Έτσι.
τώρα, θα το έκανα. Αλλά εφόσον δεν είναι λαϊκή απέτηση ακόμα, εδώ. Αν με το καλό στο καλοκαίρι ξαναπάμε στα δύο βιντεάκια, θα τα κάνω πιο μικρά. Δεν γίνεται 2 ώρες τη βδομάδα να βλέπεις εσύ εμένα. Εν τω μεταξύ ήθελα να πω κάτι άλλο όσο πλώνω το φαουτέζιο για να μην χάνουμε χρόνο. Ήθελα να κάνουμε το ρουβιού στο κονσίλερ, αλλά βλέπεις. Δεν θα ξοδέν, όχι, δεν θα κουτάσουμε χρόνο ποτέ. Λοιπόν, το βλέπεις και το βλέπω και εγώ τώρα στο monitor. Δεν είμαι τόσο κίτρινο όσο φαίνομαι στην κάμερα. Όχι. Και εδώ θέλω να σου πω το εξής. Σου ετοιμάζω ένα στούντιο. Επαγγελματικός εξοπλισμός θα είναι. Θα βάλω από πίσω και φόντο, θα το φωτίσουμε με φώτα. Άστο κοπελιά, άστο, κάνε λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή. Και θα δεις τι μακιγιάς θα βγάζουμε και τι λεπτομέρεια θα βλέπεις. Και πώς... Άστο, μόνο άστο σου λέω. Λοιπόν, τελείωσα με την εφαρμογή του Foundation. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Το λαδάκι, η σταγονίτσα, έστω αυτή μία, κάνει τη δουλίτσα του. Εάν δεν το είχα βάλει αυτό, θα ένιωθα παστωμένη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και να είναι κεφαλικό το θέμα, έτσι. Αλλά εγώ έτσι το βλέπω το αποτέλεσμα. Είναι πολύ rough, σκληρό. Yes. Οπότε πάμε στο concealer. Δεν μ' αρέσει το concealer. Δεν μ' αρέσει και αυτό είναι σκληρό. Δεν είναι. Θέλω RMUA. Γιατί πραγματικά την υπόλοιπη, η γκάμα των προϊόντων της έχει φούλα να βαθμιστεί. Δηλαδή θα δούμε και στην πορεία προϊόντα που έχω από πιο παλιές σειρές και πιο πρόσφατες, πόσο έχουν ανανεώσει τη φόρμουλα και πόσο πετυχημένη είναι. Αν μου ανανεώσεις λίγο, ρε παιδί μου, και το foundation, την foundation σειρά και την concealer σειρά, η οποία εμένα δεν μου κάθεται, μου σπάει, δεν μου... Δεν. Άσε που πιστεύω ότι αν έχεις σοβαρό θεματάκι κάτω από το μάτι, δεν θα καλύψει όπως πρέπει και δεν θα σε καλύψει και θα σε σπάσει. Οπότε περιμένω και σε μια πιο ανανεωμένη concealer φόρμουλα. Είναι τα δύο μόνα προϊόντα, το foundation και το concealer από MUA, που θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα. Συγκρίνοντάς τα με το υπόλοιπο έτσι, με τα υπόλοιπα της προϊόντα, λες... Νίξ, MUA μπορείς και καλύτερα, αφού μπορείς και το ξέρουμε. Το βλέπεις καταρχάς, κοίταξε λίγο, μου το ρουφάει η αντικάλυψη, δεν ξέρω κατά πόσο καλή κάνει σε έναν άνθρωπο που την έχει πολύ ανάγκη. Και πάλι θα σου πω ότι εμένα θα μου σπάσει πολύ εύκολα αυτό το concealer, δεν μας πάτω. Δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι σε όλα. Αυτός ο καθρέφτης που έχω εδώ μπροστά μου έχει καρασπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, μία αγορά που δεν θα κάνεις από τζάμπο είναι αυτή εδώ, αυτός εδώ καθρέφτης. Τον βλέπεις, τον βλέπεις. Okay. Λοιπόν, τι κάνει τώρα αυτός. Αυτός όλη την ώρα έτσι πως βάφομαι εγώ, αντί να κάτσει εδώ πάει έτσι μόνος του. Μέχρι που στο τέλος εγώ βλέπω ταβάνι. Και έχω όλη την ώρα αυτό τίν. Καταλαβαίνεις. Είναι ένα πρόβλημα κι αυτό στη ζωή του. YouTuber. Λοιπόν, ωστόσο εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα με το μπλεντάρισμα και δεν θα πάμε να βάλουμε εννοείται ακόμα πούδρες και τα λοιπά, γιατί το πρώτο πράγμα που θα χρησιμοποιήσουμε στην επιδερμίδα είναι, λοιπόν, κάτσε τώρα να σε δείξω, τα πρώτα προϊόντα που θα κάνουμε το καλό το review, γιατί για αυτά τα προϊόντα έχει γίνει το βιντεάκι, εγώ πήρα... Θα πάμε λίγο τώρα εδώ, πάμε εδώ. Δεν έκανα καμία τεράστια αγορά, γιατί το θεώρησα ότι... Δεν ξέρω. Μόλις αγόρασα τα Wonder... Μόλις έχω 1,5 μήνα που αγόρασα τα Wonder Stick και είχα και τη Sephora το στικάκι για να έπαιρνα εκείνα. Έχω άλλα τόσα liquid crayon, bronzer και blushes. Πήρα 3 προϊόντα που μου χτύπησαν εμένα το μάτι και ήταν στα δικά μου τα γούστα τα πιο παθιασμένα φλογερά. Κοιταχτήκαμε και είπαμε τσικ προσέγγιση στο καλάθι. Το πρώτο είναι το bronzer στην απόχρωση μάμα και από ό,τι θυμάμαι από το live που το παρακολούθησα της Γιώτας, το μάμα ήταν το πιο ψυχρό. Καλά, δεν ξέρω που το παρακολούθησα. Λοιπόν, ενώ
Το ρουζάκι της το πουδρένιο βγαίνει σε μία απόχρωση, την GD, Γιώτα Ντρεβέλη, και πήρα και το liquid, το αέρα, το αλέκο. Αλέκο. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Όταν εγώ πρώτο είδα το αλέκο, αν και μπήκε προσθήκη στο καλάθι χωρίς δεύτερη και τρίτη σκέψη, μετά, πριν καν μου έρθει, λέω, να δεις που ο αλέκος είναι πολύ σιαμαίο ή δίδυμο με το Misty Rose. Θα τα σκουατσάρουμε, θα τα συγκρίνουμε, θα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Εννοείται στο πρόσωπό μας θα βάλουμε τον αλέκο. Εν τω μεταξύ, καλά θα τα πω, στην κάτσε λίγο να σκουατσάρω. Και θα σου πω την αλήθεια εγώ. Θα την δεις και μόνη σου. Έχει μπει μέσα στον ήχη το κλίμπου, το bronzer, το blush. Δεν είναι ίδια, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά σε αποχρώσεις, αλλά δεν τα λες ίδια. Πάμε λίγο να το δούμε αυτό. Λοιπόν, από πάνω βλέπεις το Misty Rose που έρχεται έτσι λίγο πιο... έχει έναν πιο ροζ υποτόνο. Τα βλέπεις μόνη μου, χαίρομαι. Εδώ. Ενώ από κάτω βλέπεις τον αλέκο, κανονικότατα, σε χαιρετάει, σου κλείνει και το μάτι, ο οποίος είναι πιο ροδακινή. Το Misty Rose έχει μια πιο ροζ απόχρωση. Θα σου πω, περίμενε. Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά σαν αποχρώσεις, με το που θα τις κάνεις ένα χλίτ στο χέρι πριν καν τις μπλεντάρεις, πριν το απλώσεις ας πούμε να το δεις, θα πεις τάξε αυτά είναι ολόιδια, αλλά έχουν μια μικρή διαφορά. Σου ξαναείπα, το Misty Rose ροζίζει, ο αλέκος είναι καθαρό ροδακινή. Τώρα, για να κάνουμε και το review γενικά, εγώ από αυτά τα liquid blushes έχω, εκτός από το Misty Rose, το Watermelon, ναι, το Watermelon, το water που βλέπει το μέλλον, που φορέθηκε όσο τίποτε άλλο φέτος το καλοκαίρι, και το Rouge Noir, που είναι πιο χειμωνιάτικο, και τώρα έχω αρχίσει και το χρησιμοποιώ περισσότερο σαν απόχρωση, αλλά είναι πολύ ωραία απόχρωση, λατρεμένα ρουζάκια. Λατρεμένα, έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια, δεν κάνουν πάτσες, θα σου μπλεντάρονται εύκολα, αλλά επειδή έχουν έντονη απόδοση, θέλει λίγο και καλό. Εμείς τώρα, μου αρέσει που το σκούπισα ρε φίλε, μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να βαφτούμε. Θα έρθω, θα βάλω μια καλή ποσότητα, γιατί εγώ θα δεις πως θα το κάνω τώρα αυτό. Θα βάλω μια καλή ποσότητα και θα έρθω και θα το περάσω εδώ στο χέρι μου. Πολύ σκούπισμα σήμερα. Θα ταμπονάρω και θα έρθω εδώ ψηλά στα ζυγωματικά. Λοιπόν, κοίταξε τώρα φίλοι μου. Το φέρνω έτσι και μέχρι εδώ γιατί θέλω να το φέρω και έτσι. Και έτσι και αλλιώς. Και γιουβέ έτσι. Τον καθρέφτη ειλικρινά. Θα το πετάξω και θα πάρω άλλον. Ναι. Απλά δεν έχει γίνει ακόμα. Έχει μία πολύ ωραία λάμψη, τόση όση, ειλικρινά, δεν θέλει πάρα πολύ. Μην κοιτάς που εγώ θα ξαναβάλω. Δεν το συμπεριφέρθηκα σωστά πριν. Ειλικρινά, αφήνει ένα υπέροχο φυσικό χρώμα υγείας στο πρόσωπό σου. Εγώ που τα έχω ήδη χρησιμοποιήσει, δεν γινόταν κοπέλια ηρέμης, έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια, μα πάρα πολύ καλή διάρκεια. Ξέρεις τι, για κάτσε. Χαμήλωσα λίγο την ένταση γιατί νομίζω αποδίδει καλύτερα τώρα το χρώμα, το βλέπεις καλύτερα από πριν, νομίζω. Για μένα... το πρώτο προϊόν από GOJ που δοκιμάζουμε είναι ναι, σίγουρα ναι. Το επόμενο τώρα που θα περάσουμε, γιατί τα άλλα είναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο σε υγρό, οπότε τώρα πάμε να περάσουμε στα πουδρένια. Το μάμα, εγώ το αγάπησα. Το αγάπησα, το λάτρεψα. Θα σου πω τώρα, μόλις βρω και το πινέλο με το οποίο θα το απλώσω.
εδώ είμαι. Μου άρεσε, σου έχω χτυπηθεί πολλές φορές για το ID Clean Bronzer από Catrice, παρόλο που εγώ το πήρα και σε απόχρωση που θα μπορούσε να είναι και πολύ πιο σκούρα. Anyway, ωστόσο, αυτό εδώ το bronzer το λάτρεψα όσο εκείνο. Εμένα αν δεν μ' αρέσει κάτι στο λέω, το ξέρεις. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό εδώ το bronzer, δες τώρα. Πάτσες δεν θα σου κάνει. Έχει έντονη απόδοση, θέλει να το δουλέψεις ήρεμα. Ήρεμα κοπελιά, ναι, μην τρελαθείς, δεν αρχίσεις και παπ, όχι, δεν. Το σκότωσες, το διέλυσες. Έχει πολύ ωραία απόχρωση και τρελάθεται και με τη διάρκεια του. Πάρα πολύ μου άρεσε τούτο εδώ το προϊόν. Περάσω και από εδώ και όταν ανεβάζω τη μπλούζα, να γίνει τώρα να δεις. Κοίτα τώρα. Άκουσε με τώρα να σε πω. Είναι ένα προϊόν που αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω. Είναι ένα προϊόν που δεν κάνει πάτσεις. Έχει πολύ ωραία, σχεδόν βουτυρένια υφή. Απλώνεται απίθανα, απίστευτα. Ή θα πάρεις αυτό με το οποίο πραγματικά μπορείς και να κάνεις κοψίματα αλλά και να δώσεις ζεστασιά στο πρόσωπό σου, γιατί είναι ένα πολύ ενδιάμεσο χρώμα. Super duper. Γι' αυτό μου αρέσει και το ID Clean της τέτοιας. Είναι ένα πολύ ωραίο φυσικό, μια φυσική πολύ απόχρωση, αλλά δεν είναι το πολύ το ψυχρό, το κόψιμο, είναι το τόσο το όσο. Πάρα μπράβο Γιώτα, μπράβο, τούτο εδώ και σε διάρκεια απίθανο. Τώρα, επειδή στόχος μου ήταν να κάνουμε ένα all over review στο brand, ξανά μανά, γιατί πλέον έχω εντρυφήσει στα προϊόντα της MUA, με την καθημερινή τη χρήση, δεν είναι πρώτον εντυπώσεων βίντεο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, παρά μόνο για τα, ούτε για τα προϊόντα της Γιώτας, απλά τα προϊόντα της Γιώτας τα χρησιμοποιώ 2-3 μέρες. Τώρα, 2. Πάμε στα ρουζάκια τα πουδρένια της MUA και έχω το Matte Blush από την απόχρωση Rouge Punch. Αυτό εδώ πέρα το Rouge Punch το μ' αρέσει να το σετάρω και με το Watermelon και με το Misty Rose. Και έχω πάρει και από τα τελευταία που κυκλοφόρησε η MUA, πάλι Matte Blush το λέει, είναι σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, το Misty το Rose, το ίδιο το Misty το Rose. Και ιδανικότατα αυτό εδώ θα το σετάραμε με αυτό εδώ το προϊόν, ιδανικότατα, ιδανικότατα. Αλλά εμείς βλέπουμε αυτό το βιντεάκι για αυτά εδώ τα προϊόντα της Γιώτας. Οπότε εγώ θα σου σετάρω το ρουζάκι με της Γιώτας το GD, το Γιώτα το Τρεβέλι. Έχει και τα αρχικά, λοιπόν, δες λίγο. Είναι σαν βούτυρο η υφή του, πουδροβούτυρο. Υπέροχα προϊόντα. Υπέροχα, υπέροχα. Αξίζουν, παιδιά. Έγινε χαμός, γιατί η Γιώτα είναι ένα πολύ δημόσιο και αγαπητό πρόσωπο. Αλλά δεν είναι ο χαμός που γίνεται για μία τρύπα στο νερό. Τα προϊόντα που έβγαλε αξίζουνε. Γενικά δεν θεωρώ, ρε φίλε, να σου πω κάτι, αλήθεια τώρα. Μία make-up artist που μέσα σε 5 χρόνια, ας πούμε, έφτασε τόσο ψηλά, μα τόσο ψηλά, δεν νομίζω ότι θα λάνσαρε ένα προϊόν με το όνομά της, χωρίς να έχει την απόδοση που η ίδια, ας πούμε, θα ήθελε να παρουσιάσει και να αντιπροσωπεύει τον εαυτό της. Δεν θα κατέστρεφε το όνομά της. Έτσι δηλαδή να το σκεφτείς και μόνο, βάλ' τη λογική σου, ρε παιδί μου, μπροστά. Δεν θα... Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έφτασε εκεί να γκρεμίσει τον ίδιο τον εαυτό έτσι ξαφνικά και να λένε μετά όλοι έβγαλε μούφες για να βγάλει λεφτά και να απομυθοποιηθεί σιγά σιγά όλο αυτό που έχτισε τώρα τόσο καιρό. Γιατί να το κάνει.
Εγώ έτσι σκέφτηκα και είπα ότι τώρα, αν τη συμπαθείς ή όχι σαν προσωπικότητα, είναι τελείως άσχετο με το αν αυτή η κοπέλα είναι καλή ή όχι στη δουλειά της. Θεά είναι, φοβερή στη δουλειά της. Επειδή πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνική της, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που βάφεται, έχει ωραία άποψη για τα προϊόντα, εν τω μεταξύ. Σε κάποια φάση, εγώ τη Γιώτα την έχω συνδυάσει, όπως και οι περισσότερες από εμάς, με high-end προϊόντα. Δηλαδή, όταν θέλω να κάνω μια αγορά high-end, ψάχνω να δω αν το έχει κάνει review η Γιώτα ή αν το έχει βάλει στα αγαπημένα της η Γιώτα. Είναι ένας άνθρωπος που ακούω τη γνώμη τους. Τυχαία δεν φτάνεις στο σημείο που φτάνεις, άμα δεν ξέρεις και πέντε πράγματα. Τελευταία, εδώ και καιρό. Έλεγα ρε φίλε, τι έχει πάθει με τα MUA αυτή. Τι έρωτας με το drugstore ξαφνικά. Να, λοιπόν, προχωράω και θα σου πω επίσης ότι αυτό εδώ το bronzer της MUA, το viral, είναι το Multi Bronzing Powder, το Golden Nudes, επίσης το αγαπώ και το λατρεύω. Τούτο εδώ, επειδή έχει αρκετά δυνατή έτσι η απόδοση, θέλει προσοχή και χτίσιμο. Σιγά σιγά. Αυτό εδώ, δηλαδή μην πας και μου το... Αυτό εδώ είναι ιδανικό bronzer για αρχάριες. Δεν είναι το στούμπομα που με το που το βάζεις, παφ, λες τώρα πώς να το μπλεντάρω, πώς να το σβήσω, πώς να το φέρω. Βάλε, 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 χτίσε, 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 γίνεται τη δουλίτσα σου. Και πάμε σε τούτο εδώ το προσωπάκι να δώσουμε και λίγη λάμψη. Με ένα επίσης πολύ αγαπημένο highlighter. Εγώ το έχω στην Shimmer Highlight, στην Radiant Cashmere, ό,τι θέλω σε διαβάζω από όχρωση. Θα το πάρω. Με το, αχ, το πινέλο του highlighter είναι μέσα. Ναι, θα πάρω με βεντάλια. Μέσα ενώ τα έχω πλύνει χτες τα πινέλα και στεγνώνουν πάνω στο στεγνοτήριο. Πάνω στο στεγνοτήριο, μη φαντάζεσαι, τα βάζω μέσα στο στεγνοτήριο. Λοιπόν, και έρχομαι εδώ. Εν τω μεταξύ δεν είναι καθόλου αγαπημένο αυτό εδώ το πινέλο, αλλά τι το παίρνεις θα μου πεις τότε, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα ταμπονάρω και με τα χέρια μου από πάνω. Υπέροχα, καταπληκτικά. Έχουμε κάνει πολύ ωραία βάση, κορίτσια, προσώπου. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Πάμε λίγο επίσης, πάμε μαζί, να πάρουμε και μια λατρεμένη πούδρα. Είναι η Loose Setting Powder Invisible Silk. Κοπελιά, λεπτόκοκκι. Δεν στουμπώνει την επιδερμίδα, αφήνει ειλικρινά ένα μικρό πινελάκι για κάτω από το μάτι και ένα μεγάλο φλάφι. Έρχομαι, το περνάω το πινέλο από παντού και το τεινάζω όσο πιο καλά μπορώ και μετά περνάω και κλειδώνω προϊόν. Αυτή η πούδρα είναι εξαιρετικότατη επίσης. Σου είπα, εγώ γενικά αγαπάω τα προϊόντα της MUA πάρα πολύ. Με τα μόνα με τα οποία τα έχω χαλάσει, από αυτά που σου δείχνω και έχω δοκιμάσει, έτσι. Γιατί εγώ σήμερα θα σου δείξω ό,τι έχω και δεν έχω από MUA. Ό,τι έχω και δεν έχω εγώ. Λοιπόν, έρχομαι και περνάω και από εδώ. Να κάνω έτσι λίγο το κόψιμο πιο... εχμηρό και είμαι φανταστική. Είμαι σούπερ τέλεια. Θα περάσουμε να κάνουμε το μάτι και θα σε φέρω και πιο κοντά. Λάθος μου, εγώ φταίω. Θέλω πρώτα να σου δείξω τις παλέτες που έχω από MUA. Ποιες δεν θα κρατήσουμε με την έννοια ότι δεν θα μας αρέσουν και ποιες ειλικρινά έχουν μπει στις top αγαπημένες. Θα ξεκινήσω με αυτές που δεν. Είναι μια παλιά παλέτα της MUA, έτσι, με την παλιά της σύσταση. Εγώ την είχα χρησιμοποιήσει σε ένα μακιγιάζ που έκανα βάφημα με τα λιγότερο αγαπημένα μου προϊόντα. Εμένα δεν μου αρέσει το πώς γράφουν αυτές οι σκιές. Χρειάζεται με πάρα πολύ κόπο και δουλειά να τις χτίσω και να αποδώσουν αυτό που εγώ θέλω. Θα μπορούσες να μου πεις, ρε κοπελιά, βρε Ελένη, για μια αρχάρια είναι ό,τι πρέπει. Ναι, τα μάμ είναι. Τα μάμ. Αυτή την παλέτα τη χάρισα στην αδερφή μου και θα την ξαναδώσω πίσω. Απλά την πήρα για τις ανάγκες των make, των μακιγιάζ, γιατί θέλω να τα δείχνω όλα. Γιατί η αδερφή μου που δεν το έχει και πάρα πολύ, την βολεύει περισσότερο μια σκιά, μια παλέτα μικρής απόδοσης, για να μην κάνει λάθη
να μάθει και χτίσε χτίσε να βγάζει ένα αποτέλεσμα. Εγώ βαριέμαι να περιμένω χτίσε χτίσε. Η επόμενη παλέτα που πήρα από MUA είναι αυτή εδώ. Την ανοίξουμε. Είναι η Molten Metals Eyeshadow Palette και είναι μέσα μόνο με μεταλλικές αποχρώσεις και την έχω αγαπήσει, την έχω λατρέψει. Έχει πολύ ωραία neutrals, χρυσά, γήινα χρώματα, σημερών, έχει και κάποια έτσι πιο cool tone. Την λατρεύω αυτή την παλέτα, δίνει πάντα το που θέλω στο μακιγιάζ, αυτή τη λάμψη. Μία παλέτα που σου... Πω, πω. Ας δούμε τι έχει απομείνει από την παλέτα. Τι να σου πω, τι να σου πω. Ότι έχει γίνει σκατά και το πάτωμα και η κουρτίνα μαζί. Τι να σου πω. Δεν θα το σκεφτώ εγώ αυτό, θα το αφήσω όπως είναι. Θα τελειώσω με καλή διάθεση το βίντεο και μετά θα γίνει εδώ. Oh my god, θέλω λίγο νερό τώρα να συνέλθω. Πολλά νεύρα, τώρα έχω φουντώσει. Σε ματιάξαμε, το ξέρω, στα μάτια. Πάμε σε ένα παλετάκι που σου δείξα και στο προηγούμενο νομίζω βίντεο. Δεν μ' αρέσει, είναι κυμολία. Είναι και μόλι τα χρώματα δεν αποδίδουν, τα χρώματα φεύγουν ξαφνικά από... Βάζεις, πας να μπλεντάρεις για... Έλα βρε παιδί μου, τι φάση σήμερα! Γενικά είναι μια παλέτα που δεν μου αρέσει και δεν θα την κρατήσω επίσης. Και σου ξαναλέω, είναι από τις παλιές παλέτες με την παλιά σύσταση της MUA. Γιατί στις καινούργιες τις παλέτες η MUA και έχω... Δύο μικρά παλετάκια, το Andromeda Skies έχουμε κάνει μακιγιάζ και το Wilderness. Απίθανη απόδοση, βούτυρο η υφή τους. Πες το μωρέ, στοπμένη διάρκεια, ναι, απίθανη. Καμία σχέση. Η νέα ανανεωμένη φόρμουλα της MUA είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Έχουν μπει και στα αγαπημένα του 22 αυτά τα παλετάκια. Εγώ όμως δεν θα σου κάνω σήμερα μακιγιάζ ματιών με κάποιο από τα παλετάκια της MUA, γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα έτσι πολύ μπαμ μπαμ γρήγορο look. Σου έχω ξαναμιλήσει για τα eyeshadow στήλο της MUA. Είναι κρεμώδεις και σε μορφή στυλού. Πάντα σου δίνουν από τη μία μεριά ένα matte χρώμα και από την άλλη ένα πιο bronzer. Αυτή τη στιγμή μόλις έπιασα στα χέρια μου την Olive, θα σου τις γουατσάρω όλες και θα δεις για τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Olive, η μάτη απόδοση και η πιο shimmer. Αμέσως μετά έχω αυτή την που σου έχω πει, είναι η Sunset, δεν θυμάμαι τις ονομασίες τους και δεν τις γράφουν πάνω, μία πιο πορτοκαλό τέτοια. Εγώ θα από κάτω στο κουτί περιγραφή σας τα έχω όλα και από η Ματ, που είμαι, η Ματ και η Σημεράτη και αυτή εδώ είναι η καφέ, μία πολύ μια φανταστική καφέ, το Ματ της. Είναι ένα ματ, έτσι πολύ cool tone, δεν έχει μέσα κοκκινίλα καθόλου, το λατρεύω εγώ αυτό και το σημεράκι το από πάνω. Με το καφέ θα παίξουμε σήμερα και να σου δείξω πόσο γρήγορα μπορείς να βαφτείς. Εν τω μεταξύ, άμα πιστεύεις ότι εμένα μου έχουν περάσει τα νεύρα, ούτε καν, πρόσεξε με, παίρνω τη ματ μεριά από την, το στήλο αυτό και ξεκινάω, σβήνω λίγο εδώ το concealer που έχει κάνει δραμούλες. Περνάω από τη βάση μου εδώ και σιγά σιγά προοδευτικά γεμίζω όλο το κινητό μου βλέφαρο. Εδώ στην άκρη έρχομαι και τραβάω μία έτσι. Το ίδιο και από την άλλη. Θα πάρω τώρα ένα πινελάκι που είναι πλακέ και ελαφρώς φλάφι και θα αρχίσω εδώ πάνω να σβήνω το αποτέλεσμα. Και εδώ, βάλτε το δάχτυλό σου, βοήθησε τον εαυτό σου να τα κάνει γρήγορα χωρίς να κάνει λάθη. Κοίτα τι ωραία. Εδώ έρχεσαι και μου το τραβάς και μου σβήνεις. Εδώ αφήνουμε την ένταση να παραμείνει και εδώ τραβάμε σβήνοντας. Το ίδιο και από εδώ. Λοιπόν, θα πάρω το πάλι με τη ματ πλευρά και θα περάσω και από κάτω, έρχοντας
φτάνοντας μάλλον εδώ, έρχοντας, δεν νομίζω υπάρχει, ενώνω εδώ αυτό το τριγωνάκι να μην μένει κενό, πάμε και από εδώ, ωραία, και με ένα pencil brush, αλλά λίγο πιο ελευθέρας βοσκής, πιο ελεύθερες οι τριχούλες του, έρχομαι και το σβήνω. Εάν θέλεις αυτό εδώ το look σου να έχει τη μέγιστη από διάρκεια, θα πάρεις από την Wilderness, αυτή εδώ την απόχρωση, μία σκούρη καφέ, ρε κοπελιά, μην τρελαίνεσαι, εγώ με το ίδιο πινέλο που έβαλα και πριν που έσβησα την υγρή, θα έρθω και τα μποναριστά, θα το κλειδώσω εδώ. Εγώ το πρωί δεν το κάνω καν αυτό. Μέχρι το μεσημέρι που θα γυρίσω, η σκιά είναι εκεί, δεν έχει πάθει τίποτα. Και αφού την άνοιξα από την άνοιξα αυτήν την παλετίτσα, θα πάρω το ροζουλί, έτσι, το σημεράκι της, σωμόνο τέτοιο, και θα το βάλω εδώ. Μπάμπα μη φάση. Λοιπόν, εννοείται ότι αυτό εδώ το βλέμμα θέλουμε να το δώσουμε ένταση και θα το περάσω με το μολυβάκι από τη σειρά η Dense Color Eyeliner. Τι μολύβια είναι αυτά, MUA. Τα έχω και στην απόχρωση Dusk. Η Botanical είναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, θα στα σγουατσάρω. Και έχω πάρει πρόσφατα, σου έχω δείξει και την απόχρωση Streak που είναι για φως κάτω από το, στην κάτω βλενογόνο. Λοιπόν, πάμε να το δεις. Λοιπόν, η πρώτη που βλέπεις είναι η Russet. Είναι μια καφέ η οποία έτσι έχει και έναν κόκκινο υποτόνο. Δίπλα ακριβώς βλέπεις την Dusk. Είναι ένα σκοτωμένο γκρι. Το λατρεύω εγώ αυτό. Το Botanical έχει μπει μέσα στην καρδιά μου, τέλος. Θα μείνει εκεί για πάντα. Και από πάνω βλέπεις το Streak. Εγώ θα πάρω την απόχρωση Russet. Θα περάσω ρίζα-ρίζα εδώ κάτω από τις βλεφαρίδες, πάντα σου έχω πει, εδώ τονίζω λίγο παραπάνω και εδώ έρχομαι και σβήνω στην υγρή γραμμή. Είναι από τα μολύβια που εμένα με γαργαλάει αυτή εδώ η υγρή γραμμή, δεν μπορώ να την κάνω με τίποτα, αλλά επειδή έχουν τόσο καλή απόδοση, δεν χρειάζεται πέρνα και εγώ να μην μπορώ να το κάνω αυτό. Τρελαίνομαι, παιδιά, με αυτά τα μολύβια. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, όπως είπαμε, φτάνοντας την εξωτερική γωνία, τραβάμε προς τα έξω και σβήνουμε και από εδώ και από εδώ και θα έρθω να πατήσω και την υγρή γραμμή από κάτω και πάνω στις βλεφαρίδες έτσι λίγο. Θα πάρω πάλι το μολυβάκι, είναι πινελάκι, το pencil που βάλαμε από κάτω και σβήσαμε την κρεμμόδη σκιά και θα σβήσουμε και το μολύβι μας, φτάνοντας πάντα εδώ με ανωδική πορεία να το ενώσουμε. Κοίτα τι ωραίο, υπέροχο look, βλέπεις έτσι, μπαμ μπαμ, μπαμ μπαμ. Και πάμε στη μία και μοναδική μάσκαρα που έχω, την Amplify Statement Lash, την έχω αγαπήσει, μου αρέσει αρκετά. Δεν έχω δοκιμάσει κάποια άλλη μάσκαρα από την MUA για να κάνω σύγκριση. Γενικά στη συλλογή μου έχω και πιο αγαπημένες μάσκαρα, όχι από MUA, αλλά δεν ξέρω από MUA κάποια άλλη. Ωστόσο εσείς αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποια με την οποία έχετε τρελαθεί, να μου την προτείνετε, να την πάμε να την δούμε και εδώ όλες μαζί παρέα, ρε κορίτσια. Και άσε να βάλω εγώ τη μασκαρίτσα μου και έρχομαι να δούμε everything about lipstick. Λοιπόν, προχωράμε στα κραγιόν. Το πρώτο κραγιόν που απόκτησα από MUA ήταν το, αυτή εδώ η σειρά, η Matte Lipstick.
και το πήρα στην απόχρωση Heartfelt. Είναι ένα πολύ ωραίο nude με πολύ ωραία βουτυρένια απόχρωση, στεγνώνει ματ χωρίς όμως να φυδατώνει τα χείλη και να φαίνονται ξεραμένα. Επόμενο κραγιονάκι που παίρνω, με αυτό το κραγιόν είχα πάρει το πολύ γνωστό πάλι η Dense Color Lip Liner από αυτή τη σειρά, το TLC. Νομίζω ότι ματσαρίστηκαν φανταστικά, το βλέπεις. Δεν θα βάλουμε αυτά σήμερα, τα αφήνω στην άκρη, τα βάζω ως, τα δείχνω λέγοντας ότι λάτρεψα. Αν θες να αγοράσεις από αυτή τη σειρά κάτι, μην φοβάσαι, πάρ' το. Επόμενο που ήρθε στη συλλογή μου τώρα το Σεπτέμβρη ήταν από τα όλο καινούριά τους, το η Sincere. Το έχω λιώσει αυτό το κραγιόν, δεν ξέρεις πόσο το αγαπώ, δεν ξέρεις. Και το αντίστοιχο μολυβάκι του, παιδιά, έχουν φοβερή απόχρωση, φοβερή απόδοση, που είναι το Sincere είναι εδώ. Βλέπεις, αυτό είναι λίγο πιο soft nude, ενώ αυτό είναι ένα πολύ ωραίο καφέ κεραμιδί του φθινοπόρου, φανταστικό. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, τα έχω αγαπήσει εγώ αυτά. Σήμερα όμως θέλω να το κάνω έτσι ένα πολύ dark μονοχρωματικό το look και στα έδειξα εγώ αυτά, νομίζω στα έδειξα στο Black Friday, μπράβο που κάναμε το haul. Πήρα τα στήλο, είναι η σειρά Satin Sear Lip Stilo, επίσης φοβερά ενυδατώνουν, αλλά δεν είναι το lip, το gloss, το κολόδες που εμένα δεν μ' αρέσει. Φοβερή απόδοση. Τα πήρα σε τρεις αποχρώσεις. Στην Survivor που θα βάλουμε σήμερα, για την οποία έχω αγοράσει και το αντίστοιχο. Είναι το αντίστοιχο? Όχι, δεν είναι το αντίστοιχο. Μας περιπτώσει. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα την απόχρωση Survivor. Την απόχρωση Obsession. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη Survivor. Την Obsession θα χρησιμοποιήσουμε, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, η Survivor είναι μία απόχρωση, ναι, δεν είναι η Survivor αυτή που θα βάλουμε, την βλέπεις, μοβοδαμασκίνο. Εδώ έχουμε, μήπως τη βάλαμε στο προηγούμενο βίντεο την Survivor, ναι πιστεύω. Δίπλα ακριβώς είναι η απόχρωση Heartbreak, φοβερή, τη Heartbreak είχαμε βάλει, ναι, τώρα μου έρθει. Λοιπόν, φοβερή και αυτή, συγκλονιστική, ένα ωραίο κερασουλό μου στο τέτοιο. Και πάμε εμείς σήμερα να βάλουμε στα χυλάκια μας την Obsession, για την οποία έχω αγοράσει και το, για αυτές είχα πολύ έτσι παρόμοια lip pencil, αλλά γι' αυτό εδώ ήθελα να πάρω, μίλα εσύ και βάζε και, καλά, εντάξει, αντίο. Άμα μείνει τίποτα όρθιο από το σημερινό βίντεο, εμένα, πάμε να κάνουμε ρεκόρτζε και ένα περίγραμμα στα χείλη. Λοιπόν, επειδή η απόχρωση που θα βάλω είναι πολύ έντονη και σκούρη, δεν θέλω να κάνω έντονο το περίγραμμά μου, δεν θα το δώσω την παραπάνω ένταση που συνήθως του δίνω εγώ, ένα ελαφρύ τσακ ίσα ίσα για να ισορροπήσει το άνω με το κάτω χείλος. Όπως βλέπεις, εγώ περνάω το μολύβι από όλο τα χείλη για πιο σταθερό αποτέλεσμα. Και θα περάσω τώρα στο lipstick και θα επιστρέψω με το μολύβι για να διορθώσω το περίγραμμα, αν χρειαστεί. Αγαπημένα μου κορίτσια, ένα ακόμα βιντεάκι μας έφτασε στο τέλος του. Μείνε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολύ ωραία βίντεο, τώρα που έρχονται και οι γιορτές, θα σε φτιάξω. Θέλω να είσαι καλά, θέλω να είσαι πραγματικά καλά. Αυτό το καλά που βγαίνει από μέσα, βαθιά μέσα προς τα έξω, αυτό το καλά θέλω να είσαι. Θέλω να περνάς όμορφα. Και μέχρι το επόμενό μας βιντεάκι σου στέλνω πολλά και τεράστια φιλιά. Μουα!